Χαιρετώ. Το Plus Computers μαζί σας. Σήμερα έχουμε ένα gaming laptop Alienware, αρκετά παλιό, αλλά ακόμα καλό, το οποίο δεν ανοίγει. Να σας δείξω τι κάνει. Ανοίγει το λαπτοπάκι, η οθόνη είναι μαύρη και κάνει ένα beep. Επανελειμμένα. Στα Alienware αυτό συνήθως σημαίνει πως κάποιο πρόβλημα έχει με το BIOS. Οπότε πάμε να το λύσουμε, να δούμε αν όντως είναι εκεί. Θα το προγραμματίσουμε. Αν δεν είναι το BIOS, θα το ψάξουμε πια παραπέρα. Φτάσαμε στο σημείο που θέλουμε. Εδώ έχουμε δύο τσιπάκια. Το Main BIOS, είναι το Hub εδώ από κάτω, και το AC, PC Controller. Πάμε να προγραμματίσουμε πρώτα το Main, να δούμε τι γίνεται, και αν δεν δουλέψει θα προγραμματίσουμε και το άλλο. Δεν θα χρησιμοποιήσω αέρα. Θα βάλουμε το λάπτοπ λίγο στην άκρη. Thank you.
Λοιπόν, είναι έτοιμο, μπορούμε να το βάλουμε να το προγραμματίσουμε. Πάμε λίγο στον υπολογιστή. Ωραία, πάμε να το κρατήσουμε ένα backup. Κρατήσω στην επιφάνεια εργασίας. Εδώ είναι το backup μας. Είναι 8 MB. Δώστε μου ένα λεπτό να βρω, να κατεβάσω BIOS και επιστρέφω. Όπως βλέπετε, έχω κατεβάσει τα BIOS. Εδώ είναι το main, εδώ είναι το EC και εδώ κατέβασα το main με καθαρό Mi Region. Θα περάσουμε αυτό, γιατί εδώ θα πρέπει να το καθαρίσουμε. Οπότε το βρήκα έτοιμο. Πάμε λίγο να το φορτώσουμε. Και πατάμε πρόγραμμα. Προγραμματισμός πήγε καλά, έγινε επαλήθευση. Πάμε λίγο να το κολλήσουμε πίσω. Να δούμε αν καταφέραμε τίποτα.
Για να δούμε. Συνδέω το τροφωτικό. Και ναι, έχουμε εικόνα. Ήταν όντως το BIOS τελικά. Πάλι καλά, γιατί αυτά τα μηχανήματα όταν βγάζουν σοβαρό πρόβλημα είναι όντως σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, τώρα δεν το ζορίζω γιατί δεν έχω βάλει ψύχτρα από κάτω. Θα το δέσω τώρα. Ή μάλλον θα προγραμματίσω το BIOS πάλι, θα περάσω σειριακούς πάνω, γιατί όλα τα HP και τα Dell, βασικά όλα τα BIOS, χρειάζεται να το κάνεις αυτό, άλλως θα έχει σειριακό από κάποιο άλλο λάπτοπ. Η σωστή δουλειά έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, το δένω και επιστρέφω. Όπως βλέπετε, το λαπτοπάκι λειτουργεί άψογα και είναι έτοιμο να πάει στον ιδιοκτήτη του. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εγώ σας χαιρετώ. Εύχομαι να περνάτε πάντα καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα.